Λοιπόν, όπως βλέπετε φίλες και φίλοι, έγινε το ζυμάρι μας πολύ μαλακό, έγινε και ξεχωράστηκε λίγο. Τώρα θα το βγάλω, θα το βάλω εδώ. Έβαλα λίγο αλεύρι εδώ κάτω για να μην κολλήσει. Λοιπόν, αυτό τώρα θα το κάνω ρολό έτσι, θα το κόψω στα 4. Εντάξει. Λοιπόν, με αυτά το ζυμάρι μπορούμε να φτιάξουμε πολλά πράγματα. Είδες πως το έκανα μπαλάκι, μπαλάκι και θα το ανοίξω. Με πολλούς τρόπους μπορείς να κάνεις τυροπιτάκια μικρά και θα κάνουμε εμείς ρολό τώρα. Λοιπόν, εντάξει, ωραίο, όμορφο. Λοιπόν, θα το βάλω εδώ. Θα ρίξω λίγο αλευράκι για να μην κολλήσει και θα το ανοίξουμε. Τόσο μαλακό, τόσο τρυφερό και φωσκωμένο. Λοιπόν, και το κάνουμε έτσι. Όπως είπαμε, όταν κολλάει θα ρίξετε αλευράκι. Μην φοβάστε. Κοίτα, τι ωραία που άνοιξε. Ναι, κοίτα. Το ανοίγεις το χέρι σου έτσι, το πας στο πλάι για να ανοίξει το ζυμάρι. Καλό, εύκολο. Όταν ρίχνεις αλεύρι, όπως σας τα λέω, ανοίγει το ζυμάρι πιο καλά. Εντάξει, να το ζυμάρι μας. Εγώ τώρα αυτό, έτσι, κάνεις το ξύλο έτσι. Εγώ τώρα θα το βάλω τη γέμισή μου. Να το ζυμάρι μας, τι ωραία που άνοιξε. Λοιπόν, το προσέχω να μην ακουμπάει τα νίκια μου πάνω και το χαλνάω. Λοιπόν, αυτά είναι. Λοιπόν, όπως βλέπετε έγινε το ζυμάρι μας. Τώρα εγώ θα το γεμίσω, αλλά θα το λαδώσω πριν βάσω τα υλικά μου. Λάδι, σφουρίλιο βάζομαι. Οκ. Λοιπόν, αυτά είναι και θα βάλω τη γεμισή μου. Ορίστε, η γεμισή μας κρύωσε. Πρέπει να περιμένουμε να κρυώσει, γιατί άμα είναι ζεστό
Μετά το ζυμάρι σου δυσκολεύεις μετά να το τυλίξεις γιατί θα κολλήσει το ζυμάρι σου. Αυτά είναι. Και φαίνεται πολύ τέλειο. Όπως βλέπετε, να τα πλώσω κάτω εδώ. Και φίλοι. Λοιπόν, θα το κάνω το ρολό μου τώρα. Και εδώ. Εδώ θα το διπλώσω λίγο στην άκρη, να μην βγώνει στο πλάι το λαντώνω λίγο. Άμα θέλετε να είναι πιο αυτό το να έχει πιο πολύ ζυμάρι, λοιπόν, θα ανοίξω κι άλλο. Φίλες και φίλοι, είναι έτοιμη το ρολό μας. Τώρα, άμα θέλετε, μπορείτε να άλεψετε κρόκος αυγό από πάνω να έχει ωραίο χρώμα όταν ψηθεί. Αλλά επειδή λέμε ότι θα είναι νηστίσιμο, δεν θα βάλω μικρό κοσαυγά και θα το βάλουμε στο ταψάκι μας για να το ψήσουμε. Αλλά πρέπει να βάλουμε και από πάνω το σπορίλιο. Λοιπόν, ο φούρνος μου το βάλα στο 80, να το ψήσουμε περίπου για 35 λεπτά, αναλόγως πόσο θα κοκκινήσει. 35 λεπτά. Αυτά φίλες και φίλοι, τώρα είναι έτοιμη για ψήσιμο. Εντάξει, το έχω το φούρνο μου αναμένο και μίσα. Και όταν γίνει πάλι τα λέμε. Εντάξει, θα σας δείξω όταν γίνει. Κοιτάω την ώρα, τι ώρα είναι. Η ώρα είναι 1:15. Λοιπόν, τα λέμε όταν γίνει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είχε συμπληρωθεί ακριβώς 35 λεπτά το ρολό μας να το βγάλω από το φούρνο. Κλείνω το φούρνο μου. Αυτά είναι φίλες και φίλοι, για να δούμε. Λοιπόν, τώρα θέλω να το κόψουμε μαζί. Λοιπόν, αυτή είναι, λοιπόν, θα το κόψουμε εδώ μεριά. Πώς το βλέπετε, και εδώ να το κόψω. Λοιπόν, για να δούμε. Λοιπόν, τι ωραίο που έγινε. Ορίστε. Λοιπόν, θα το βάλουμε εδώ, στην πιατόλα.
να το κάνουμε ντεκόρ. Εσείς και αυτό εδώ. Αυτό το μαχαίρι δεν είναι για να κόψουμε. Άλλο μαχαίρι. Λοιπόν, πολύ ωραίο λακταριστό ρολό, πατάτες και καρότα μίσα και πολύ νόστιμο, φίλες και φίλοι. Αυτό ήταν το βίντεο μας σήμερα. Ελπίζω να είστε καλά και καλή εβδομάδα να έχετε και καλά να περνάτε, καλή σαράκωστη. Λοιπόν, φαγάκι νηστίσιμη. Νηστίσιμη και υπέροχο, νόστιμο, να το δοκιμάσω. Πάρα πολύ ωραίο. Φτιάξτε και εσείς, φίλες και φίλοι, το ίδιο συνταγή, όπως το κάνα. Είναι τόσο απλό. Λοιπόν, και αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε μου like, τα σχόλια σας και εγγραφή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Να έχετε καλή μέρα και να περνάτε καλά. Γεια σας!